Θα καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης και διευθυντή της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Κρήτης, του Πανεπιστημιακού, τον κύριο Δημήτρη Γεωργόπουλο. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλή χρονιά να έχετε. Καλησπέρα. Καλή χρονιά σε όλους. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με αυτό το τελευταίο. Τη Δευτέρα, όπως όλα δείχνουν και με βάση το σχεδιασμό, το δικό σας νοσοκομείο, το Πανεπιστημιακό, αλλά και το νοσοκομείο Χανίων, θα είναι τα δύο πρώτα που θα μπουν στη διαδικασία των πρώτων εμβολιασμών υγειονομικών σε επίπεδο Κρήτης. Με βάση την υγειονομική περιφέρεια Κρήτης, μέσα στην εβδομάδα θα μεταφερθούν οι απαραίτητες δόσεις και στα υπόλοιπα νοσοκομεία, έτσι ώστε μέχρι 20 Ιανουαρίου να έχετε εμβολιαστεί όλοι οι υγειονομικοί. Θα ήθελα ένα πρώτο δικό σας σχόλιο. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο εμβολιασμός είναι το όπλο για να καταπολεμήσουμε την πανδημία. Άρα αυτά τα νέα είναι ευχάριστα και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέχρι τις 20 Ιανουαρίου, όλο το υγειονομικό προσωπικό της Κρήτης θα έχει εμβολιαστεί και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι ευχάριστο. Θα ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτό και θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Υπάρχει γενικότερα μία δισκαμψία στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη διαδικασία των εμβολιασμών με πιο γρήγορο τρόπο. Δηλαδή, έχουμε μία χώρα που δεν ανήκει βεβαίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ισραήλ, που μέσα σε 6 ημέρες έχει εμβολιάσει πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει για μία χώρα που τόσο γρήγορα προχωρά τη διαδικασία του εμβολιασμού και τι μπορεί να σημαίνει για τη δική μας χώρα αν οι εμβολιασμοί δεν πάνε με τους απαιτούμενους ρυθμούς που θα έπρεπε? Κοιτάξτε, το Ισραήλ διαφέρει από εμάς γιατί εμείς δεν κάνουμε τις παραγγελίες. Τις παραγγελίες τις κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε τις παραγγελίες και από ό,τι φαίνεται, για να είναι σίγουρη ότι θα έχει τον απαραίτητο αριθμό εμβολίων, έκανε παραγγελίες από πολλές εταιρείες. Δυστυχώς μέχρι στιγμής έχουμε μόνο μία έγκριση, την έγκριση του εμβολίου της Pfizer, αλλά στις 6 Ιανουαρίου θα έχουμε και την δεύτερη έγκριση από ό,τι φαίνεται του εμβολίου της Moderna. Το Ισραήλ κινήθηκε σαφώς πιο γρήγορα την Ευρωπαϊκή Ένωση ως κράτος που δεν είναι σε καμία ένωση και γι' αυτό το λόγο έχει την επάρκεια να προχωρήσει γρήγορα στους εμβολιασμούς. Νομίζω ότι αυτή είναι η διαφορά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια δυσκίνητη ένωση και όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν διάφορα Μάλιστα. προβλήματα από τέτοιες ενώσεις. Όπως αντιλαμβάνεστε, εσείς υγειονομικοί πέρα από τις ηρωικές προσπάθειες που κάνετε από την αρχή της πανδημίας για τη θωράκιση της δημόσιας υγείας, έχετε μπροστά σας και ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Ποιο είναι αυτό? Υπάρχει μια μικρή μερίδα του ελληνικού πληθυσμού που έχει μία διαφορετική, αν θέλετε, άποψη όσον αφορά την ασφάλεια των εμβολίων. Άρα, εσείς είστε οι πρώτοι που μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία και εσείς είστε και οι πρώτοι που θα στείλετε και ένα ουσιαστικό μήνυμα προς την ευρύτερη κοινωνία. Ποια είναι η εικόνα, με βάση τη δική σας εμπειρία, μεταξύ των συναδέλφων σας? Γιατί, σίγουρα, πάντοτε ένας υγειονομικός μπορεί να έχει περισσότερα ερωτηματικά και λόγω της επιστημονικής του κατάρτισης. Κοιτάξτε, εγώ διαφωνώ ότι υπάρχει δεύτερη άποψη. Η άποψη πρέπει να είναι τεκμηριωμένη. Και σήμερα η τεκμηριωμένη άποψη είναι ότι τα εμβόλια είναι απολύτως ασφαλή. Όσους ξέρω εγώ που δουλεύουν μαζί μου στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όλοι θα εμβολιαστούν. Συζητάμε τώρα για ένα θέμα που έχει λυθεί. Mm-hmm. Τα εμβόλια είναι από τα πιο ασφαλή όπλα που έχουμε εναντίον τέτοιου είδους πανδημιών. Νομίζω ότι δεν είναι σωστό να συζητάμε για άλλη άποψη. Δεν υπάρχει άλλη άποψη. Υπάρχει όμως και αυτή η μερίδα των πολιτών που έχει μια ανησυχία ή ενδεχομένως κάποια πράγματα να μην τα λαμβάνει τόσο σοβαρά υπόψη της. Βεβαίως, αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά αυτή η ανησυχία θα πρέπει να εξηγηθεί από τους αρμόδιους ή από αυτούς που πρέπει ότι δεν υφίσταται κανένας λόγος ανησυχίας. Τα εμβόλια είναι απολύτως ασφαλή. Μάλιστα. Λοιπόν. Και αυτό φαίνεται από τα... Αυτή τη στιγμή έχουν εμβολιαστεί εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Εκατομμύρια. Θα ήθελα να πάμε στο κομμάτι της επιδημιολογικής καμπύλης, της εξέλιξης της επιδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας. Καταρχήν, είστε ένας άνθρωπος που έχει την τεράστια εμπειρία της μονάδας εντατικής θεραπείας, που έχει σηκώσει και ένα τεράστιο βάρος. Αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, στο Πανεπιστημιακό είναι 10 οι διασωληνωμένοι ασθενείς
που νοσηλεύονται στη μονάδα σας, κύριε καθηγητά? Όχι, είναι αυτή τη στιγμή είναι 6. 6. Έχουμε 6 ασθενείς και βρίσκονται στην μονάδα εντατικής που είναι για COVID. Και αυτό είναι κάτι πολύ ευχάριστο, γιατί πριν από όχι πολύ καιρό, πριν από κάποιες μέρες, μια εβδομάδα περίπου, ίσως και παραπάνω, είχαμε 13 ασθενείς στη μονάδα εντατικής COVID. Αυτή τη στιγμή είναι 6 και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι γι' αυτό. Κοιτάξτε τώρα να δείτε, επειδή αρέσκομαι στους αριθμούς, η Κρήτη σίγουρα δεν έφτασε στο σημείο της Θεσσαλονίκης ή άλλων περιοχών που βρίσκονται στην κόκκινη γραμμή της πανδημίας. Όμως, η θνητότητα των ασθενών στις μονάδες εντατικής θεραπείας του νησιού είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με τη θνητότητα στην υπόλοιπη χώρα. Δηλαδή, η πλειοψηφία των ασθενών που έχουν νοσηλευτεί στις μονάδες εντατικής θεραπείας στα κριτικά νοσοκομεία έχουν πάρει και εξιτήριο. Αν δεν κάνω λάθος, από την αρχή της πανδημίας έχουμε στην Κρήτη 30 νεκρούς. Μεγάλος αριθμός. Σίγουρα κάθε ανθρώπινη ζωή έχει μια τεράστια αξία. Όμως υπάρχει εξήγηση σε αυτό? Οφείλεται στο γεγονός ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας στο νησί δεν έχει επιβαρυνθεί τόσο πολύ όσο, ας πούμε, στην Θεσσαλονίκη? Αυτό είναι μια πολύ σοβαρή παράμετρος και πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Οι ασθενείς που καταλήγουν στη μονάδα εντατικής λόγω COVID είναι αρκετά πολύπλοκοι και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους. Αυτό δεν θα συμβεί εάν το σύστημα πιεστεί, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι άλλο εγώ να προσέχω έναν μικρό αριθμό ασθενών και άλλο να προσέξω ασθενείς οι οποίοι σωριδών μπαίνουν κάθε μέρα στην εντατική. Επομένως αυτός είναι ο λόγος και αυτός ήταν και ο λόγος που πολλοί αναγνωρισμένα νοσοκομεία του εξωτερικού είχαν τεράστιες θνητότητες τον Απρίλιο και αυτή τη στιγμή ξέρω από την Αγγλία ότι θα έχει και αυτή μεγάλες θνητότητες επειδή και εκεί το σύστημα πιέζεται πάρα πολύ. Άρα λοιπόν η πίεση του συστήματος είναι ο πιο σημαντικός παράγων για την καλή εικόνα που έχει αυτή τη στιγμή η Κρήτη. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί μέχρι πριν από λίγο καιρό μιλούσαμε μόνο για την επιδημιολογική καμπύλη όσον αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων, που σαφώς είναι πολύ μικρότερος και με βάση τα δεδομένα είμαστε ίσως και η τελευταία περιφέρεια στην Ευρώπη σε αριθμό κρουσμάτων. Αυτό όμως, κατά τη γνώμη μου, αυτό που λέτε τώρα, είναι ακόμα πιο σημαντικό, ότι η Κρήτη βρίσκεται πολύ χαμηλά στη θνητότητα των ΜΕΘ σε επίπεδο Ευρώπης. Βεβαίως δεν έχει υποστεί την πίεση που έχει υποστεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε άλλες περιοχές. Τώρα, γιατί ενώ βλέπουμε μια σταδιακή μείωση των κρουσμάτων, όχι όμως αυτή που περιμέναμε μετά από 2 μήνες lockdown, εξακολουθούν οι μονάδες εντατικής θεραπείας στις κόκκινες περιοχές να ασφικτιούν? Κοιτάξτε, η απάντηση είναι απλή, γιατί οι ασθενείς με COVID που μπαίνουν στη μονάδα εντατικής πάσχουν από ένα σύνδρομο που, όπως σας είπα, είναι πολύ πολύπλοκο και οι διάμεσες μέρες νοσηλείας αυτών των ασθενών είναι περίπου 15 με 16. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι το 50% των ασθενών μένουν 16 μέρες και πάνω. Το πόσο πάνω μπορεί να πάνε 2 μήνες, 3 μήνες και μόνο 50% μένουν λιγότερο από 16 μέρες. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι αν μπει κάποιος στην εντατική έχει 50% πιθανότητα να βγει αργά. Και αυτός είναι ο λόγος που βλέπουμε τόσο πολύ αργή μείωση του αριθμού των διασωληνωμένων. Επειδή σήμερα η κυβέρνηση ανακοίνωσε μία νέα δέσμη μέτρων, από το πρωί στις 6 θα βρισκόμαστε σε ένα αυστηρό lockdown, κατεβάζουν ρολά και οι ελάχιστες οικονομικές δραστηριότητες που είχαν ανοίξει, με στόχο, λέει, να ανοίξουν τα σχολεία στις 11 Ιανουαρίου. Ζητάω την προσωπική σας γνώμη, είναι αυτή η εξήγηση ή το γεγονός ότι κάτι ενδεχομένως να μην έγινε καλά? Το lockdown που είναι σε εξέλιξη μπήκε στις 7 Νοεμβρίου, είμαστε 2 μήνες με την πτώση να είναι πολύ μικρή όσον αφορά τον ρυθμό της. Κοιτάξτε, το ότι επιδημιολογικά είμαστε πολύ καλύτερα, αυτό φαίνεται και από τους αριθμούς. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, υπήρξε μέρα που είχαμε περίπου 3.100 ασθενείς με κορονοϊό. Σήμερα έχουμε 292, με τεστ βέβαια που είναι πολύ λιγότερα. 4.000 τεστ. Αλλά γενικά όμως είμαστε κάτω από 1.000. Και επομένως επιδημιολογικά πάμε καλά. Αλλά
Κανένας δεν προεξοφλεί ότι αυτό θα συνεχίσει έτσι όπως πάμε, γιατί μεσολαβήσανε και γιορτές και ιδιαίτερα στην Αττική υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι υπάρχει μια αύξηση του αριθμού των ασθενών με κορονοϊό. Επομένως, για λόγους που έχουν να κάνουν με το άμεσο μέλλον, η πολιτεία προχώρησε σε παραπάνω μέτρα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και το τι συμβαίνει στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Ξέρετε ότι η Αγγλία έχει ένα τεράστιο πρόβλημα και αυτή τη στιγμή προβλήματα μεγάλα αρχίσαν να δημιουργούνται στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία. Επομένως, βλέπουμε το τι γίνεται στο εξωτερικό και νομίζω ότι καλό είναι να πάρουμε τα μέτρα μας. Τι είναι αυτό που τρομάζει έναν καθηγητή με τη δική σας εμπειρία όσον αφορά μια πιθανή πρόβλεψη για το μέλλον? Τι είναι αυτό που θα μπορούσε να αλλάξει εντελώς την εικόνα και αν πιστεύετε ότι θα μπορούσε κάτι να γίνει μέσα στον Ιανουάριο που θα άλλαζε την ρότα της καθημερινότητάς μας προς καλύτερους ρυθμούς, σε μια μερική κανονικότητα δηλαδή? Ναι. Αυτό που εμένα με φοβίζει είναι το να έχουμε πάρα πολλούς ασθενείς καθημερινά να μπαίνουν στη μονάδα εντατικής. Αυτό το σύστημα δεν θα αντέξει και θα καταρρεύσει και δεν είναι θέμα αριθμού κρεβατιών μονάδος εντατικής. Το έχω πει πολλές φορές, αλλά ακόμη και να είχαμε τετραπλασιάσει τα κρεβάτια στην Κρήτη, πάλι θα είχαμε το πρόβλημα, γιατί δεν είμαστε σε θέση, όχι από άποψη επιστημονική, αλλά από άποψη αριθμού εντατικολόγων, να δώσουμε αυτά που πρέπει σε αυτούς τους ασθενείς. Επομένως, αυτό είναι κάτι που το αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες και δεν είναι λύση να αυξήσουμε επάπειρον τα κρεβάτια εντατικής. Λύση είναι να μην επιτρέψουμε τους ασθενείς με COVID να μπουν στην εντατική. Αυτό θα γίνει μόνο εάν ελαττώσουμε σημαντικά τον αριθμό των νέων ασθενών με COVID. Γιατί ξέρουμε ότι ένα ποσοστό αυτών που μπαίνει στο νοσοκομείο καταλήγει στη μονάδα εντατικής. Επομένως, η λύση είναι να πάρουμε τα μέτρα έτσι ώστε να μην έρθουν οι ασθενείς στην εντατική. Επειδή, το να αυξήσουμε τα κρεβάτια δεν λέει τίποτα. Βεβαίως. Επειδή, κύριε καθηγητά, έχουμε αυτή τη στιγμή ένα όπλο που λέγεται εμβόλιο, που αν μπούμε και στη διαδικασία να κάνουμε πιο γρήγορα τους εμβολιασμούς, ίσως τα προβλήματα να συρρυκνώνονται. Όμως έχουμε και ένα άλλο όπλο, το οποίο σε συνδυασμό με το εμβόλιο θα μπορούσε πολύ πιο γρήγορα να μας βγάλει από αυτή την κρίση, και αναφέρομαι στη θεραπεία των μονοκλονικών αντισωμάτων. Θα μπορούσε τώρα που έχουμε το εμβόλιο αυτή η θεραπεία να έχει ένα μεγαλύτερο εύρος, έτσι ώστε ο πόλεμος κατά του κορονοϊού να γίνεται από δύο διαφορετικές πλευρές, σίγουρα όμως φέρνοντας ένα καλύτερο αποτέλεσμα? Δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλό, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν μελέτες που λένε ότι αυτά τα αντισώματα μπορούν να έχουν σημαντικό ρόλο στην πανδημία. Και ο λόγος είναι ότι δεν μπορεί να δοθούν σε όλους τους ασθενείς. Πρέπει να δίνονται πριν ο άρρωστος πάει στο νοσοκομείο. Ναι, αλλά να σας πω κάτι, και συγγνώμη που σας διακόπτω. Αυτό δεν θα μπορούσε να φρενάρει και την πιθανότητα ενός ανθρώπου να επιβαρυνθεί η κατάσταση της υγείας του και να γλιτώσει με αυτόν τον τρόπο και τη μονάδα εντατικής θεραπείας? Κοιτάξτε, αυτό... Οι Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν ένα πολύ καλό σύστημα υγείας δεν μπορέσανε να χρησιμοποιήσουν αυτή τη στιγμή τα αντισώματα. Και δεν μπορέσανε να τα χρησιμοποιήσουν γιατί είναι πολύ δύσκολο να δίνεις το φάρμακο ενδοφλέβεια σε έναν άρρωστο ο οποίος έχει πάρα πολύ ήπια συμπτώματα, που δεν θα πάει στο νοσοκομείο, θα πρέπει να πάει σε κάποια δομή υγείας για να του κάνουν ενδοφλέβεια αυτού του είδους τα φάρμακα, αλλά το κυριότερο, δεν υπάρχουν μελέτες που να αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά τους. Το ότι πήρε ο πρόεδρος των ΗΠΑ το μονοκλονικό αντίσωμα και έγινε καλά, αυτό εμένα δεν μου λέει τίποτα. Και πρέπει να σας πω σήμερα ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται αδιάθετα μεγάλες ποσότητες τέτοιων μονοκλονικών αντισωμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα. Θα μπορούσε βεβαίως
να διευρυνθεί μια τέτοια μελέτη και μια τέτοια έρευνα για να δούμε αν πραγματικά αυτό το όπλο είναι ουσιαστικό. Ακριβώς. Γιατί σίγουρα το παράδειγμα είναι πολύ μικρό, αλλά όταν ένα τέτοιο σκεύασμα, ένα τέτοιο φάρμακο δίνεται σε έναν ηγέτη και η πορεία της υγείας του εξελίσσεται με έναν διαφορετικό τρόπο, σίγουρα είναι ένα στοιχείο που θα έπρεπε να κινητοποιήσει την παγκόσμια υγεία για να δούνε τι ακριβώς θα μπορούσε να επιφέρει γενικότερα στη διαχείριση της πανδημίας. Ναι, κοιτάξτε τώρα, οι άρρωστοι με COVID, με COVID-19, οι περισσότερες πιθανότητες είναι να πάνε καλά. Επομένως, το ότι πήγε καλά κάποιος γιατί πήρε τα αντισώματα, δεν αποδεικνύει τίποτα. Αν δεν γίνουν οι μελέτες που πρέπει, δεν μπορούμε να μιλήσουμε καθόλου για την αξία αυτού του είδους της θεραπείας. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Και εγώ, καλό βράδυ και χρόνια πολλά. Χρόνια σας πολλά.